Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή από τις συχνότητες του Ηλυρίακου TV. Η ουσιαστική οικονομική αφέμαξη των πολιτών επιδεινώνει και όλους τους άλλους κλάδους της οικονομίας. Σαν να μην έφταναν μόνο οι φόροι, η επιβάρηση στα εισοδήματα των πολιτών μεγαλώνει από την κακοδιοίκηση και τον διοκτισμό που έφεραν μεγάλα ασφαλιστικά προβλήματα από τα ταμεία στο κόκκινο. Απαράδεκτες πρακτικές από τις διαχρονικά ανίκανες διοικήσεις εξανέμισαν τη μεγάλη περιουσία των ταμείων. Μαζί μας ο κύριος Ταγκούλης Γιώργιος, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνελεύσης από το νομό Φθιότητας, τον οποίον καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας κύριε Βοντεσιάνε και εγώ με τη σειρά μου. Καλησπέριζω για άλλη μια φορά τους τηλεθεατές αυτούς οι οποίοι θέλουν να ψάχνουν, θέλουν να ερευνούν, θέλουν να μαθαίνουν την αλήθεια. Γιατί μόνο και μόνο η συνεντεύξη που προσπαθούμε είναι να αναδείξουμε θέματα σοβαρά τα οποία διατρέχει την κοινωνία μας σήμερα και συνεχίζουν να μπαίνουν σε ένα ίδιο μοτίβο, σε ένα ίδιο ρυθμό, αλλά καλύτερα να τα πάμε να τα δούμε στη σημερινή εκπομπή για να δούμε πού οδεύουν και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού με αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει και προσπαθούν υπούλως να πάρουν χρήματα από τους μεσματούχους. Θα μυρίστηκαν πολύ χρήμα κύριε Ταγκούλη και μιας και μιλήσαμε για ταμεία θα ήθελα λίγο και με αφορμή από την Ελληνική Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας επιστολή που εστάλει στους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας σχετικά με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Θα σας παρακαλούσα να μας λέγατε το περιεχόμενο της επιστολής. Πράγματι στάθηκε μία επιστολή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών, το οποία η επιστολή αυτή είναι συνάμα και καταγγελία, απευθύνεται προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Υπουργό της Εθνικής Άμυνας. Αφορά το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Είναι μια σοβαρή καταγγελία των αξιωματικών αυτής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που αναφέρει συγκεκριμένα εκτός το ότι ζητούν να πληροφορηθούν για το ΒΟΕΑ, είναι βοήθημα, μια η λεγόμενη κράτηση που γίνονταν για την πυρκοδότηση των παιδιών όσοι συμμετείχαν στα σώματα ασφαλείας. Αλλά το ουσιαστικό της επιστολής αυτής είναι ότι πληροφορήθηκαν, λέει, με έκπληξη ότι μπήκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης, προσπαθώντας να δημιουργήσουν δύο νέα ταμεία. Δηλαδή, ένα ταμείο για το στρατό Ξηράς και ένα για την ελληνική αστυνομία. Φαίνεται ξεκάθαρα στην επιστολή αυτή. Υπόψη είναι ότι αν θα ανατρέξουμε λίγο τα ιστορικά γεγονότα πριν μπούμε και θα την αναγνώσουμε στην πορεία όλη την επιστολή αυτή ή τα επίμαχα σημεία και ποιοι τα υπογράφουν. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού κοντεύει 170 χρόνια που ιδρύθηκε. Ιδρύθηκε από τους αξιωματικούς του στρατού, επίσης και από την ελληνική χωροφυλακή. Η αναλογία των αποδόσεων των εισφορών, σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα, ήταν περισσότερη η της χωροφυλακής από ό,τι ήταν του στρατού. Στην πορεία, με την εισχώρηση μέσα των ατόμων των οποίων είχαν δημιουργηθεί οι μόνιμοι οπλίτες οι οποίοι προσλήφθηκαν στο ελληνικό στρατό, εξισορροπήθηκαν όλα αυτά. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού έχει υποστεί πολλές αφεμάξεις, έχει μια τεράστια περιουσία, αν όχι τη μεγαλύτερη περιουσία από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Είχε και στην ιδιοκτησία της, γιατί είχε ιδρύσει ένα τραπεζικό ίδρυμα, ένα πιστωτικό ίδρυμα, την λεγόμενη Γενική Τράπεζα, η οποία με τεράστια σκάνδαλα τα ξεπουλήσαν και βρέθηκαν στον ιδιωτικό τομέα και ανήκει πλέον στην Τράπεζα Πειραιώς. Αφού πήρε μία διαδρομή μέσα από την γαλλική τράπεζα Societe Generale, αν θυμάμαι καλώς, και απέκτησε το μεγαλύτερο μερίδιο κατόπιν η Τράπεζα Πειραιώς και έτσι κατέχει όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία
είναι την επίβλεψη, είναι της Τράπεζας Πειραιώς. Αυτή η Τράπεζα Πειραιώς θέλει να κάνει και την αφέμαξη όλης της περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, η οποία δεν είναι και λίγη. Και όταν λέμε δεν είναι και λίγη, αν θα δούμε και λίγο τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι αυτή τη στιγμή, έχει απολυστεί η Γενική Τράπεζα, παρότι βρίσκεται τεράστια ποσά, φαγωθήκαν εκείνη την εποχή, βρίσκεται σταδίου και βογκολογιστείου και πανεπιστήμιου Αμερικής. Την κατέχει η Picard ΑΕ και βρίσκεται μάλιστα και στη δικαστική διαμάχη με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, που παρότι είχε υπάρχει μία σύμβαση 25 ετών, προσπάθησαν να ρίξουν τη τιμή, τη συμφωνία την οποία έχουν κάνανε. Έγινε μία πράξη τέτοια, μειώθηκε και ξαναζητήσαν πάλι μειώσεις επί του ενοικιαζόμενου κτηρίου αυτού. Το οποίο Αυτές οι συμφωνίες, κύριε Ταγκούλη, έγιναν κάτω από το χαλί, ενημερώθηκε ο Έλληνας πολίτης, γιατί εγώ αυτό από εσάς τα ακούω τώρα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έκπληξη, προς έκπληξη δηλαδή. Όχι, υπάρχουν αυτά, είναι ανακοινώσιμες και υπάρχουν και οι αγωγές οι οποίες έχουν γίνει. Έχει κάνει αγωγή κατά της Πειραιώς και της Picard το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Είναι στην δημοσιότητα αυτά, δεν είναι κάτι κρυφά. Απλώς οι συμβάσεις μπορεί να είναι σκανδαλώδες. Ναι, εδώ θα συμφωνήσουμε γιατί το περιουσιακό στοιχείο είναι δυσανάλογο από το ενίκιο το οποίο εισπράττει και μιλάμε για 60 στρέμματα στο Σύνταγμα. Αντιλαμβάνεστε? Όλο το Σύνταγμα δηλαδή, τη μισή Αθήνα. Για να περάσουμε λίγο στα κίνητα, τους πόρους του Μετοχικού Ταμείου, του στρατού, δώστε μας μια εικόνα, τη διαχείριση, τα χρήματα, τα πρόσωπα. Σταδίο και βορειοκλωστείο είναι εκεί, έχει νοικιάσει η Picard ΑΕ. Είπαμε ότι βρίσκονται σε διαμάχη. Είναι τα Αττικά καταστήματα εκεί, τα οποία παρότι το έχουν νοικιάσει για 27 έτη, το 2000 έγινε η σύμβαση αυτή, υπάρχει μια παραχώρηση της διαχείρισης, να το πω έτσι. Και εκεί νοικιάζει τα επιμέρους καταστήματα, εκεί και εισπράττει τους δικούς του ενίκια η συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία κάναμε τη σύμπραξη ως Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Με μεγάλη κακοδιαχείριση πάνω σε αυτό. Και υπάρχει και μία αγωγή που έχει καταθέσει τώρα, σας είπα, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, κύριε Βουντεσιάνε, το οποίο εάν δεν επικρατήσει αυτή, θα έχουμε μία αφέμαξη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα να πάμε σε μία πτώχευση του ίδιου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Και όταν θα πτωχεύσουν αυτό το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, αυτομάτως περνάει η περιουσία αυτών σε εκεί που πέρασαν και οι υπόλοιπες περιουσίες. Σε ένα τραπεζικό στα τραπεζικά. Είναι εφικτό να γίνει πτώχευση, κύριε Ταγκούλη? Είναι εφικτό? Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό? Με ποιο τρόπο θα εφεύρουν κάποιο τρόπο? Έχουν σχεδιασμένο κάποιο τρόπο? Το σχεδιασμό πρέπει να το διαπιστώσει ο καθένας ερευνώντας. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, και εδώ είναι και το οξύμορο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού είναι δυσανάλογα σύμφωνα με ό,τι αποδίδει ως φορές ο κάθε κλάδος. Έχουμε 11 που προέρχονται από το στρατό Ξηράς και έναν από την ελληνική αστυνομία. Παρότι οι εισφορές γίνονται, είναι μισές-μισές. Οι μέτοχοι είναι μισή-μισή. Και στα προηγούμενα χρόνια συνέβηκε αυτό, κύριε Βοντετσιάνε, το οποίο οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν μετείχαν στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό είναι εξωπραγματικό, τουλάχιστον να έχω ιδρύσει κάτι, να είμαι μέτοχος, κύριος μέτοχος, κατά το 50%, εφόσον υπάρχουν δύο, και από την άλλη τα μέλη που εκπροσωπούν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και κάνουν αυτές τις συμβάσεις προέρχονται από το στρατό Ξηράς. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Βοντεσιάνε, γιατί θέλουν να αποπέμψουν
και να κάνουν αυτόν τον διαχωρισμό. Το σπουδαίο ότι το θέμα αυτό του μετοχικού ταμείου στρατού, κύριε Βουτεσιάνε, και υπάρχει ένα άρθρο ενός αντιστράτηγου εν αποστρατεία επωνόματι Σταύρου Κουτρή, που είναι ο πρόεδρος της ΕΑΣ, του Ασφαλιστικού Ταμείου, που έστειλε επιστολή προς το ΙΕΘΑ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για να πει ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Από την άλλη λέγαν ότι τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να συμπτυχθούν και να πάμε σε ένα ταμείο. Και εδώ βλέπουμε, ενώ υπάρχει ένα ήδη ταμείο στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, θέλουν να κάνουν ένα ξεχωριστό ταμείο προς το στρατό Ξηράς και ένα ξεχωριστό ταμείο προς την ελληνική αστυνομία. Και το σύμβολο, ποιο είναι της ΕΑΣ, αυτό που εκπροσωπεί ο αντιστράτηγος, ένα προστρατεία, ο κύριος Σταύρος Κουτρής. Κουτρής. Η ισχύς εν τη ενώση. Είναι έξω και από το σύμβολο αυτό το οποίο αναφέρεται η ίδια η ΕΑΣ. Κλείνοντας αυτό, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα, γιατί υπάρχει μία πρεμούρα, ντε και καλά, να αποπεμφθούν οι μέτοχοι της ελληνικής αστυνομίας, διαχωρίζοντας κάτι το οποίο, ένα ταμείο, το οποίο μετέχουν με εισφορές όλοι οι μέτοχοι και απολαμβάνουν το μέρισμα σύμφωνα με την απόδοση την οποία υπάρχει από το εκάστοτε οικονομικό έτος. Και γίνεται ένας προϋπολογισμός ώστε να αποδίδονται ξεκάθαρα αυτά τα οποία είχε στόχο και σκοπό, είναι μια επικουρική σύνταξη, ένα βοήθημα να το πω έτσι, προς όλους οι οποίοι με το δικό τους κόπο, από το δικό τους μισθό και από εισφορές οι οποίες προέρχονται από δεύτερα και τρίτα πρόσωπα, έχει δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο ταμείο. Είπαμε, απολέστη τεχνιέντος, σκοπίμος, δονείος η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος. Ενώ θα μπορούσαμε, εφόσον πληρωνόμαστε μέσα από τα τραπεζικά ιδρύματα, να μην κρατάνε την προμήθεια οι ίδιες οι τράπεζες που πληρωνόμαστε. Έχοντας τη Γενική Τράπεζα, η οποία θα ήταν ιδιοκτησία, δεν χρειάζεται να κρατάει καμία προμήθεια. Βλέπουμε ότι όλα σμπρώχνουν όλο το χρήμα προς τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα εις βάρος όλων των πολιτών. Δεν συμβαίνει μόνο στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, συμβαίνει σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Γιατί εκεί σκοπεύουν να δώσουν όλες τις περιουσίες. Όλη την περιουσία και το ελληνικό δημοσίο. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, πρέπει να τα δει ο καθένας μας και να μπούμε στη διαδικασία ότι θέλουν να αποπέμψουν. Για ποιο λόγο θέλουν να αποπέμψουν την αστυνομία? Η σύνθεση είναι ξεκάθαρη. Η περιουσία είναι ξεκάθαρη. Η εισφορά των μετόχων είναι ξεκάθαρη. Αναλογικώς να δοθεί. Αυτό το οποίο ορίζει και είναι και δίκαιο. Άρα, γιατί θέλουν να το δημιουργήσουν αυτό? Γιατί θέλουν να ρίξουν έξω το Μετοχικό Ταμείο Στρατού για άλλη μια φορά, δημιουργώντας ελλείμματα σήμερα της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ? Γιατί θέλει να μας πει το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, που από μόνο του άρχισε και δίνει μέρισμα, δημιουργώντας ένα άλλο ταμείο μέσα στο ίδιο το ταμείο, μέσα στο ίδιο το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, παρανόμως. Αυτά, κύριε Βοντεσιάνε. Είναι σοβαρές καταγγελίες αυτά που λέτε, κύριε Ταγκούλη. Πληροφορίες κατά ήθελα να πω, κατά το πλειστόν. Και θα πρέπει λίγο, φίλοι τηλεθεατές, να το δείτε κι εσείς, να το ψάξετε, να το αναλύσετε τέλος πάντων και να έχετε κι εσείς ιδιαίτερη γνώμη. Ωστόσο, κύριε Ταγκούλη, θα ήθελα να μας δώσετε και μία εικόνα, μας δώσετε την πληροφόρηση και πότε ιδρύθηκε, το σκοπό του, αλλά θέλω να μας δώσετε μία εικόνα από πού μπαίνουν χρήματα και μαζεύονται αυτό το πράγμα, από ενίκια, από ασφαλιστικές εισρωές μέσα. Δώστε μας μια εικόνα, έτσι ακόμα πιο, με πιο απλά λόγια. Αν είναι ακίνητα, κύριε Βοντετσιάνε, είναι από τα ενίκια και τη συμφωνία την οποία κάνει σκανδαλώδες ενίκια για μένα και για όλους. Άμα μπουν στη διαδικασία, όλοι θα δουν ότι πόσο ενοικιάζεται το τετραγωνικό μέτρο. Ειδικά τώρα που θέλουν να κάνουν και την ενοποίηση του κέντρου των Αθηνών, που θέλουν να το κάνουν πεζοδρόμιο όλο, θα εκτιναχθούν και οι αντικειμενικές αξίες. Οι περιουσίες οι οποίες έχει
το Μετοχικό Ταμείο, ο στρατό εκτός αυτήν προαναφερόμενη που υπόθηκε στα δύο Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, μιλάμε για τεράστια περιουσία, 60.000 τετραγωνικά μέτρα, ή 60 στρέμματα. Πανεπιστημίου 31 έχει νοικιαστεί 5 στρέμματα στην Τράπεζα Πειραιώς. Στην Ίντρα Αθηναϊκή, στον τέταρτο όροφο, το μισθό μου για 20 χρόνια και. Υπάρχουν τεράστιες περιουσίες ακίνητα και εισπράττονται. Συνάμα, υπάρχει και ένας νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014 και είναι ο νόμος 4256, που το 5% από τις παραβάσεις που βγάζει η ελληνική αστυνομία του ΚΟΚ, του ΚΟΚ είναι το άρθρο 45, αποδίδεται στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Αυτό δεν ξέρουμε τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια τι έχει απογίνει. Όχι 10 χρόνια, είναι το 14, τα τελευταία 8 χρόνια. Διανύουμε, πάμε για το ένατο. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Τι τα κάνουμε αυτά. Πολλά ποσά, πολλά τα λεφτά, κύριε Ταγκούλη. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, γιατί αν πάρεις ένα πρόστιμο, κύριε Βοντεσιάνη, των 500%, το 500 ευρώ, βάλε με το 5%, είναι 25 ευρώ, αποδίδεται μόνο στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Θα μου πείτε, είναι δίκαιο αυτό? Αυτό λέει ο νόμος. Γιατί δίνεις ένα έναυσμα στον αστυνομικό να κυνηγάει τροχονομικές παραβάσεις για να αυξάνονται και τα έσοδα. Αυτό θεωρώ ότι είναι άδικος ο νόμος, γιατί δεν είναι μόνο να περνάμε εμείς καλά και να παίρνουμε συντάξεις, είναι άδικο κατά της πολιτείας. Βέβαια, η εργασία του είναι αυτή, το αστυνομικό. Είναι το κίνητρο αυτό που θέλουν τέ και καλά να αφαιρέσουν, γιατί όλο το χρήμα είναι από την παραγωγική τάξη. Από εκεί προέρχονται. Εμείς εισπράττουμε το μίσθιό μας σύμφωνα με αυτά τα οποία ορίζει η νομοθεσία, ο αστυνομικός, ο δημόσιος υπάλληλος, οπουδήποτε είναι κάποιος στο δημόσιο τομέα, υπάρχει μία συμφωνία μεταξύ κράτους και του τομέα το οποίο απασχολείται ή εργάζεται ο εκάστοτε δημόσιος υπάλληλος, και προέρχεται από το πλούτο το οποίο υπάρχει από το πρωτογενή παραγωγική τάξη. Πρωτογενής παραγωγική τάξη είναι τα ορεκτά μας, ό,τι εκδίδεται, η βιομηχανία μας, την οποία την έχουν εξαντλήσει και την έχουν πουλήσει εξ ολοκλήρω. Είναι η αγροτική μας τάξη, ως επιτοπλίσεων που μας δίνει τα τρόφιμα για να βιώσουμε, για να εργαστούμε, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν ξεκινάει να κάνει τίποτα κανένας άνθρωπος. Άρα η πρωτογενής παραγωγή είναι αυτή, την οποία είναι η ατμομηχανή που πρέπει να δώσει όθηση σε οποιαδήποτε οικονομία. Είναι μια τεχνητή, πάλι το λέω, σκόπιμη πολιτική, που έχουν απαξιώσει όλο το γίγνεσθε το παραγωγικό, και από την άλλη έρχονται να επιβάλλουν με τέτοιους νόμους, οι οποίοι για μένα είναι κατάπτυστος. Κατάπτυστος μεν, αλλά έσοδα υπάρχουν. Να μας πει τώρα το Υπουργείο μας πού πηγαίνουν αυτά, να απαντήσει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Διοικητικό Συμβούλιο και η ίδια η κυβέρνηση. Όχι σήμερα, υπήρχε και προγενέστερα. Άρα, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε, κύριε Βοντιτσιάνε? Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μας είπατε για άδικους νόμους, και αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί οι άδικοι νόμοι φτιάχνονται προς τα δικά τους συμφέροντα, έτσι, και όχι προς τους συμφέροντα των ασφαλισμένων και γενικά των πολιτών. Όποιοι νόμοι φτιάχνουν. Έτσι. Και κατ' εντολή, βέβαια, από έξω. Ναι, είναι τα κίνητρα που δίνουν για να πιέζουν όλον τον Έλληνα πολίτη, αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτός η επιβολή της παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπόψη όμως ότι υπάρχουν και παραβάσεις από τους μεγάλους, ας το πούμε έτσι, την οποία ποτέ δεν έχει πληρωθεί. Αυτό το γνωρίζω, γιατί υπηρέτησα και στην Τροχέα. Το γνωρίζω πολύ καλά πώς δίνονταν οι κλήσεις μόνο αυτών που είχαν έστω και μία γνωριμία ενός διοικητή, ο οποίος διοικητής πήγαινε να γλύψει, να μην χαλάσει την καρδιά του, γιατί ο μεγαλοπλούσιος, ο επώνυμος εντός εισαγωγικών, όπως θα έχουμε μάθει να μας το παρουσιάζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, αυτοί έχουν τις πολιτικές γνωριμίες, οι οποίοι είναι το ίδιο το συνάφι, στην κυριολεξία είναι το ίδιο το συνάφι, που προσπαθούν
να υπάρχει η αφέμαξη του πλούτου του ελληνικού λαού. Αυτού ο οποίος εργάζεται μόνο και μόνο σήμερα για να πάρει ένα κομμάτι ψωμί. Το πώς θα καταφέρνουν αυτοί να ζουν πλουσιοπάροχα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, διαφορετικής όμως με τη σημερινή εικόνα της αποτύπωσης των γεγονότων, το οποίο θέλω να εστιάσουμε πάνω στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Είναι τα ασφαλιστικά ταμεία που πάλι οι ίδιοι τα κλέψαν, δεν είναι μόνο το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Να ανατρέξουμε λίγο τα ιστορικά γεγονότα και να σου το πω εντάχει, κύριε Ποτεσιάνε, το τι έχει γίνει και πού πηγαίνουνε. Όλα τα χρήματα, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και πώς προσπαθούν με νόμους οι οποίες έχουν δοθεί από το ίδιο το κράτος, τα αποδίδανε με νόμο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με 4% ετησίως, όταν ο πληθωρισμός και τα επιτόκια έξω τρέχανε με 20-25%. Αυτό είναι μια χρονική αναδρομή, να το πω έτσι, που μισό λεπτούλι να το βρω για να μιλήσω στην ακρίβεια ακριβώς, που αναφέρει συγκεκριμένα το 1951-1975 οι απώλειες υπολογίζονταν όλων των ασφαλιστικών ταμείων στα 58 δις ευρώ. Σε ευρώ. Ήταν μεγαλύτερη αξία τα χρήματα τότε, κύριε Ταγκούλη. Ακριβώς. Αυτές οι απώλειες που γίναν και το επιβεβαιώναν αυτοί οι οποίοι κατήχαν τις διοικητικές θέσεις, όπως ήταν ο κύριος Νεκτάριος, πρώην διοικητής του ΙΚΑ, και το ανακοίνωσε ένα περιοδικό από ό,τι βλέπω εδώ. Η Νομισματική Επιτροπή είχε ορίσει ένα επιτόκιο 4% από τα αποθηματικά των ταμείων. Όταν τα επιτόκια των καταθέσεων κυμαίνονταν μεταξύ 5 και 9,5%. Οι μεγαλύτερες απώλειες των ταμείων προκλήθηκαν την περίοδο 1974-1994, στην 20ετία αυτή. Αφού πέρασαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο πληθωρισμός είχε αυξηθεί στο 20%. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι ότι έγιναν μόνο από το 1974, έχει ένα ιστορικό το οποίο ξεκινάει από το 1955, όπως προείπα. Υπάρχει στοχευμένη πολιτική από όλους αυτούς να δημιουργούν μία περιουσία, όσοι εργάζονται και όσοι συνεισφέρουν, κάνουν τις εισφορές τους, και μετά να έρχεται η αφέμαξη. Μόλις δημιουργείται ένα σεβαστό ποσό. Το είδαμε ότι παρανόμως παίξανε που στα χρηματιστήρια, τα αποθηματικά μας ταμεία, ενώ υπήρχε με Παπαντονή, ο οποίος ήταν τότε Υπουργός Οικονομίας, προσπάθησαν και παίξανε στα χρηματιστήρια και έξω από τους ίδια την νομοθεσία ό,τι είχαν ορίσει. Έστω ότι είχαν ορίσει ένα 5-10%, το φτάσανε 20-23%. Η απώλεια δισεκατομμυρίων έφερε το αποτέλεσμα που προσπάθησαν να μας βάλουν μέσα και μας έβαλαν στα μνημόνια, στις συμβάσεις αυτές, τα μνημόνια αυτά, τα οποία αντιλαμβάνεστε, τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ οδυνηρά έτσι αυτά που μας περιγράφεται και σίγουρα είναι καλό που το ακούνε οι φίλοι τηλεθεατές, έτσι και αυτοί να έχουν τη γνώση την οποία λείπει και δεν την ψάχνουν. Ωστόσο, θα ήθελα να ρίξουμε και μία ματιά στην αποπομπή των δικαιούχων της ελληνικής αστυνομίας από το Μετοχικό Ταμείο. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε και να μας εξηγήσετε κάποια πράγματα περισσότερο με τις γνώσεις που έχετε. Είπαμε, προσπάθησαν, κύριε Ποτεσιάνε, μέσα από θέμα της ημερήσιας διάταξης να ξεχωρίσουν τα ταμεία. Άλλο ταμείο να δημιουργηθεί για την ελληνική αστυνομία, άλλο για το στρατό. Ένας διαχωρισμός, το οποίο το ταμείο είναι, υπάρχει, είναι ύπουλος, είναι δόλιος, προσπαθούν, ενώ έχουν βγάλει, σας είπα για την ΕΚΟΕΜ, η οποία έχει εισπράξει εκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχει καταθέσει εισφορά στο ταμείο, και θα φτάσουμε να έχουμε τα ελληματικά. Προσπαθούν να γίνει η αποπομπή, ξεκάθαρα. Τώρα, γιατί θέλουν, αυτό είναι ένα θέμα προς ερώτημα, γιατί θέλουν να αποπέψουν τους μετόχους, τους ιδρυτές, είναι συνιδρυτές. Ναι.
Γιατί θέλουν να αποπέψουν τους μετόχους δολίως? Γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό? Το επιχειρήσαν και το 1990. Το επιχειρούν και σήμερα. Άρα κάπου αποσκοπούν. Μήπως ότι υπάρχει ένας περισσότερος έλεγχος από τα αστυνομικά όργανα, από τους αξιωματικούς και όσοι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν συμμετέχουν, ένα συμμετέχει. Και αν δεν το έπαιρνε, δηλαδή πρέπει να παρακολουθείς συνέχεια τα θέματα τους αυτά, το τι είναι σε θέματα διοικητικού, θέματα εμμυρίσεις διάταξης για να έχεις τη γνώση. Βεβαίως και πρέπει να παρακολουθεί εφόσον κάποιος τον ενδιαφέρει και από τη στιγμή που είναι δικό του το ταμείο. Εγώ πώς θα το δεχτώ? Καταρχήν είναι αντισυνταγματική όλη αυτή η διαδικασία που θέλουν να πράξουν αυτά τα επέσχυτα γεγονότα. Και κατά δεύτερον έρχεται σε μία διαμάχη που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μέρες που διανύουμε, διαμάχες μεταξύ στρατού και ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή διαμάχες στα σώματα ασφαλείας, στα σώματα τα οποία έχουν την υποχρέωση να διαφυλάξουν την εθνική μας άμυνα και να προστατεύσουν τον ίδιο τον πολίτη. Άρα αυτοί που τα δημιουργούν και διορίζουν προέδρους, διορίζουν διοικητές, οι οποίοι υπάρχουν διοικητές οι οποίοι τον βγάλανε, τον διορίσαν πρώτα και μετά τον αποπέμψαν, τον καταργήσαν χωρίς καμία αιτιολογία. Δεν απάντησε κανένας πάνω σε αυτό. Ο οποίος διοικητής συμμετέχει μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, κύριε Βοντετσιάνε, αλλά δεν έχει λόγο πάνω στο θέμα της διοίκησης. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ σοβαρά και δεν αφορά μόνο τους Έλληνες αστυνομικούς. Αφορά όλο το στράτευμα, αφορά όλους τους πολίτες. Γιατί η διαδρομή και η απώλεια των μετοχικών με των ταμείων, των ασφαλιστικών όλων των ταμείων, παίρνουν με τέτοια διαδρομή, η οποία όλα καταλήγουν στα τραπεζικά ιδρύματα. Και όταν λέω στα τραπεζικά ιδρύματα, εννοούμε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες που στο τέλος καταλήγουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, που νομίζουμε ότι είναι Τράπεζα της Ελλάδος, κύριε Βοντετσιάνε, είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Ακριβώς. Σε μια οικογένεια Ροτσάι. Από την αρχή της γέννησης της Εθνικής Τράπεζας και μετέπειτα της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είχε δημιουργηθεί και έχει την ευθύνη την νομισματική πολιτική της χώρας μας. Όταν έχει την νομισματική πολιτική της χώρας ένα τραπεζικό ίδρυμα το οποίο δεν σου ανήκει και δεν μπορείς να το ελέγξεις, εδώ είναι όλο το κλειδί και εκεί πρέπει να στοκεύσει ο κάθε Έλληνας, γιατί αυτοί διοικούν τη χώρα μας, να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα που έχει έρθει και έχει κατσικωθεί σε όλους μας, που με απόβαση, γιατί το είπαμε για τα ασφαλιστικά ταμεία, κύριε Βοντετσιάνε, με απόφαση όλων των δημοτικών συμβουλίων, σε όλους τους δήμους έχουν φύγει και τα αποθυματικά των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και περιμένουμε αυτά τα οποία αποδίδουμε εμείς σε φόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι κάνουμε, κύριε Βοντετσιάνε? Περιμένουμε την έκκληση της Τράπεζας Ελλάδος αν θα μας δώσουν τα δικά μας χρήματα για να πάει σε ανάπτυξη η δική μας πόλη. Και όλα αυτά δημιουργούνται με νόμους. Και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, κύριε Ταγκούλη, σημειωτέων ότι ενώθηκαν, έγινα σε ένα, έγινα στο ΙΚΑ. Εντάξει, ήταν πάρα πολλά ασφαλιστικά ταμεία, πάρα πολλοί φορείς και ενώθηκαν, υπήρχε αυτός ο λόγος, έτσι. Ναι, ακριβώς, για να γίνει μια εξυγίανση, ένα νοικοκύρεμα. Ναι. Μόνο σε αυτές τις δύο λέξεις αναφέρω. Εξυγίανση, νοικοκύρεμα. Το τι πράττουν, γιατί να το βλέπουμε εμείς? Το εναντίον, βλέπουμε σκάδαλα, κλέψιμο, αφέμαξη όλων των χρημάτων, όλων των ιδρώτα του ελληνικού λαού και εμείς καθόμαστε εδώ και τους κοιτάμε αμέτωχους. Αμέτωχοι. Ενώ είμαστε μέτωχοι. Ενώ είμαστε μέτοχοι, όχι μόνο στο μετοχικό ταμείο στρατού, είμαστε μέτοχοι και στην εταιρεία που λέγεται Ελλάδα. Γιατί εκεί μας την καταντήσατε. Δεν ξέραμε ότι είναι εταιρεία. Δεν ξέραμε ότι είναι εταιρεία η δική μας η χώρα. Ότι μου έχει αφημεί και μου ανήκει στην Ουάσιγκτον.
Δεν το ξέρα, κύριε Μοντεσιάνε, μέσα από την έρευνά μου. Οι μέτοχοι εμείς ως Έλληνες πολίτες, και επειδή πλεονάζουμε από αυτούς οι οποίοι θέλουν και μας στοχεύουν εμάς και μας πάνε σε πλήρη αφανισμό, να μπούμε να διαχειριστούμε τη δική μας χώρα, αφού είμαστε πλεονάζοντες μέτοχοι. Δεν είμαστε. Μάλιστα. Τα ομόλογα μας, όλα. Είχαμε αλφα πλάς στα ομόλογα, πιστοληπτική ικανότητα. Μας την κρεμίσαν, τη φτάσαν δέλτα δέλτα. Και τώρα λέει πάει καλύτερα η οικονομία και μας τη φτάσαν δέλτα. Ναι, το βλέπουμε. Κύριε Δεμπούλη, θα ήθελα λίγο να σταθώ λίγο στην αρχή της εκπομπής που αναφερθήκαμε για την επιστολή των αξιωματικών της αστυνομίας. Έλαβαν καμία ουσιώδη απάντηση, έτσι, κάποιο αξιόλογο περιεχόμενο η απάντησή τους? Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω αντικειφθεί, αλλά αν είχαν πάρει απάντηση θα το είχαν δημοσιεύσει οι ίδιοι. Είναι πρόσφατη η επιστολή, δεν έχει περάσει μήνας. Είναι από ό,τι βλέπω 23 Σεπτεμβρίου. Αυτό το οποίο είναι, το αναφέρουν και στην ίδια, το θεωρούν σκανδαλώδη προσπάθεια σταδιακού εξοβελισμού τους από το Ταμείο και τον υποβιβασμό τους σε μετόχους Β' κατηγορίας. Είναι μία επιστολή, απευθύνεται σε υπουργούς, τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, γιατί δεν είναι μόνο αίτηση, ούτε επιστολή, είναι μία καταγγελία κατ' εμένα, γιατί προσπαθούν, αυτό το οποίο πριν λίγο ανέφερα, και είναι άδικο. Από τη στιγμή που προσπαθούν να διαχωρίσουν πάλι ένα ταμείο το οποίο θα μπορούσε όχι μόνο να είναι υγιές, να ζούσαν τα παιδιά, και μια και το φέραμε και πάνω σε αυτό, αναφέρεται η ίδια η επιστολή, κύριε Βοντεσιάνε, για το βοήθημα. Πράγματι, όταν καταθέτεις, υπάρχει μια εισφορά από την ίδια τη μισθοδοσία σου, η λεγόμενη πρικοδότηση τη λέγανε, και είναι ένα βοήθημα για τα τέκνα τα οποία έχει ο καθένας. Όταν ενηλικιώνονται και φτάνουν το 18ο έτος, πηγαίνουν τα ίδια τα τέκνα να πάρουν αυτό το βοήθημα. Ό,τι ποσό και να είναι. Με άλλη απόφαση, επειδή λέει τα χρήματα αυτά δεν επαρκούσαν για να δώσουν αυτό το βοήθημα, παρότι γίνανε οι κρατήσεις, το φτάσανε στην 25ετία, όταν θα γίνει 25 ετών το παιδί σου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι στοχευμένα μία πολιτική την οποία την ασκούν τα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια σε όλα τα ταμεία, τα οποία τουλάχιστον από την πλευρά μας, τουλάχιστον από την Ελλήνων Συνέλευσης, θα υπάρξει ένας τέτοιος έλεγχος, θα ανοιχτούν και λογαριασμοί τους, για να δούμε αυτά τα κάνανε επειδή θέλαν να φτάσουν το ταμείο και να το εξοικειάνουν, ή ήθελαν να αποκομίσουν ωφέλη ή ιδιωτελή να βάζουν στην τσέπη, που η διαδρομή του, σας είπα, για να φτάσει εκεί στο τραπεζικά ιδρύματα τα οποία... Το δεύτερο οπωσδήποτε, και είναι πασιφανές. Ναι, αλλά και αυτοί δεν το κάνουν ελαφρά τη καρδιά, έτσι που λέγανε. Το κάνουν, πρέπει να αποκομίζουν και αυτοί ωφέλη. Έξω από τις θέσεις οι οποίες είναι αμοιβόμενες, είναι χρήματα του ελληνικού λαού, είναι χρήματα των μετόχων, είναι χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Αυτά πρέπει να μπει, τουλάχιστον να μπει μια σοβαρή κυβέρνηση, να πάρει τη διακυβέρνηση αυτή της χώρας, να την πάρει όπως οφείλει να την πάρει ως Έλληνας, για να αρχίζει ένας πραγματικός έλεγχος, και δεν είναι υπόσχεση, κύριε Βοντεσιάνε, είναι δέσμευση. Αυτά θα είναι σε δημόσια θέα. Δεν θα κρυφτεί κανένας, τουλάχιστον από αυτούς που μας χωνίσανε το δάχτυλο, και μας είπαν εσείς φταίτε, ότι μαζί τα φάγαμε. Ούτε μαζί τα φάγαμε, αλλά ούτε και μαζί θα πεινάσουμε σήμερα. Γιατί αν τα τρώγαμε μαζί, θα είχες και εσύ μία καυσόξυλα παραγγελία να κάψεις για θέρμανση για να ζεσταθείς στο σπίτι σου, και δεν θα μου είχες και αστυνομικούς να σε φυλάνε αυτά τα επέσχυτα πολιτικά ανδρίκυλα τα οποία διαφετεύουν τις ζωές μας, τη δικιά μας, τον προγόνο μας και τον ίδιο το παιδιό μας. Αυτά οφείλουμε,
Οφείλουμε, κύριε Βοντεσιάνη. Πρέπει να πει ο κάθε Έλληνας να δει την όλη διαδικασία πώς την εκτελούμε για να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ένας αγώνας πραγματικός, αληθινός, ένας αγώνας που απελευθερώνει άπαξ διαπαντός τη χώρα μας και για πολλά χρόνια θα εγκατασταθεί η δημοκρατία και δεν πρόκειται να ξαναπέσει ποτέ. Δεν πρόκειται να ξαναπέσει ποτέ, γιατί θα υπάρχουν τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες, ποιος κανένας, μα κανένας δεν θα μπορεί να κάνει το μακρύ του και το κοντό του. Γιατί θα αρχίσει να διοικείται πραγματικά από τη βάση. Θα φεύγει από την ίδια τη βάση. Ο πολίτης να εκπροσωπήσει τον ίδιο τον πολίτη. Δεν θα φεύγει ο βουλευτής να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα, τα αλότρια. Θα φεύγει και με απόβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό που έχει δημιουργήσει, που έχουν δημιουργηθεί διαμέσου των τοπικών οργανισμών, μπορεί να γίνει και άμεση αναστολή, αλλά και αν υπάρχει και κατηγορία που έκανες διασπάθηση δημοσίου χρέους, εκείνος ο οποίος θα καταγγείλει έχει την υποχρέωση πρώτον να το αποδεικνύει και δεύτερον, εκείνος ο οποίος απευθύνεται η καταγγελία έχει την υποχρέωση να αποδείξει ότι δεν ευσταθεί. Αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, να βοά όλη η Ελλάδα, να καταγγέλει όλους βουλευτές, να βγαίνουν σκάνδαλα σε εφημερίδες, να κλέβουν αυθημερών και να μην επεμβαίνει η ίδια η δικαιοσύνη, αυτά θα εκλείψουν. Αυτά πρέπει να μπει μια πραγματική κυβέρνηση, ελληνική κυβέρνηση, που θα διέπεται από τις αξίες και τις αρχές. Από εκεί που θα απορρέουν όλοι οι νόμοι μας και δεν θα αδικείται κανένας. Κανένας, μα κανένας. Κύριε Ταγκούλη, δώσατε μια τεράστια πληροφόρηση όσον αφορά το μετοχικό ταμείο στρατού, τη διαδρομή του χρήματος, πότε ιδρύθηκε, γενικά όλες αυτές τις αδικίες, τους άδικους νόμους και δώσατε και σε τελική φάση, όπως το κάνατε τώρα, τη λύση με το μεγάλο ταμείο από τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, όπως μας περιγράψατε. Μένει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας εδώ πέρα παρουσία στο σταθμό μας. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο παραλείψατε να πείτε όσον αφορά την πληροφόρηση. Κύριε Βοντεσιάνε, σε μία ώρα μιας εκπομπής, ένα τεράστιο κεφάλαιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δεν μπορεί να το κοπήσει στην λεπτομέρεια και ακριβώς το τι έχουν κάνει. Αλλά στην περιγραφή και όλα αυτά τα οποία προσπάθησα από ένα σύνολο ΦΕΚ, σύνολο δημοσιευμάτων και σύνολο αυτών των οποίων ήταν και κατηγορούμενοι, προσπάθησα να τα εμφανίσω για άλλη μια φορά, να ενθυμηθούμε και κατά δεύτερον ότι ξαναπηγαίνουν πάλι στον ίδιο δρόμο τις καταστροφές ώστε να περιέλθουν αυτά τα φιλέτα στα τραπεζικά ιδρύματα. Αυτό που θα ήθελα να πω, κύριε Βοντεσιάνε, είναι πράγματι έδωσα το ταμείο το οποίο θα κάνει, το πραγματικό ταμείο που θα κάνουν οι μέτοχοι της Ελλάδος και όχι μόνο του Ταμείου Στρατού, με την ένωσή μας. Αυτό είναι και το μήνυμα που δίνω, πρέπει να ενωθούμε όλοι. Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να ενωθούμε, γιατί αυτοί, όπως έχουν δημιουργήσει και τον τελευταίο επέσχυντο δρόμο, θα ρω τον ανέφερα πληροφοριακά στην προηγούμενη συνέντευξή μου, έχουν δημιουργήσει ένα νόμο που θα μπαίνουν πάλι μέσα στα σπίτια μας, να παίρνουν τα υπάρχοντά μας, χωρίς με απόφαση του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Με μία απόφαση του διοικητή, η οποία παρακάμπτει, παραβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών, τις δικαστικές αρχές, πρωτίστως, στένοντας τους υπαλλήλους να μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας, μέσα στις αποθήκες, μέσα σε οτιδήποτε μπορεί, δημιουργώντας μάλιστα και εταιρείες να ερευνήσουν πού έχεις περιουσιακά στοιχεία, χρησιμοποιώντας ένα μηχανισμό το οποίο προσπαθεί να φέρει σε καταστολή όλον τον ελληνικό λαό. Αυτό, Έλληνες αδέρφια, είναι το μήνυμα που το δίνω στον αέρα. Πρέπει να ενωθούμε άμεσα, γιατί τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας, αυτούς τους εξοκοντίζουμε, τους στέλνουμε εκεί που έπρεπε να ήταν εξ αρχής, με την παρουσία τη δυναμική τη δική μας. Η δύναμη αυτή θα προέρθει μόνο με την ένωσή μας. Έτσι λέγανε και οι παλιοί, αυτή θα είναι η πραγματική ισχύ, η ίδια η ένωσή μας. Αυτό και ευχαριστώ για άλλη μια φορά για
την πρόσκληση και τιμή μου που συμμετέχω σε αυτές τις εκπομπές για να αναδείξουμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, κύριε Κοντεσιάνε. Και χωρίς φόβος και χωρίς πάθος. Μόνο την αλήθεια. Πολύ σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κύριε Ταγκούλη. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ήταν ο Νίκος Αλωνίτης. Στην παρουσίαση, ο Γιώργος Κοντεσιάνος. Από όλους εμάς, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.